Διάσταση προκύπτει μεταξύ των θέσεων τη κυβέρνηση και τη Σχεδρών Διαχειρίστρια Εταιρεία του Κοιτάσματο Αφροδίτη για το πλάνο ανάπτυξη τη ανακάλυψη. Στο αρχικό σχέδιο που κατέθεσε την περασμένη Παρασκευή, η εταιρεία εκ μέρου τη κοινοπραξία που έχει την άδεια εκμετάλλευση του κοιτάσματο που εντοπίστηκε το 2011 στο Βήθο 12, έχει τεθεί ω έτο έναρξη τη ανάπτυξη το 2028. Χρονικό ορόσημο το οποίο σε καμία περίπτωση δεν αφήνει ικανοποιημένη την κυβέρνηση, η οποία θα ζητήσει επίσπευση των εργασιών εξόρυξη του αερίου, όπω δήλωσε στο πλαίσιο τη παρουσία του στην εκπομπή του Αντένα Μέρα Μεσημέρι ο Υπουργό Ενέργεια. Κατά την κρίση μα, εμεί μπορούμε. Πιστεύουμε και αυτό είναι που κάνουμε ανάλυση να μπορεί να γίνει και το 2026. Δεν θα προτείνουμε κάτι τέτοιο στην εταιρεία. Εμεί το τι θα αποφασίσουμε εάν το, ο σχεδιασμό που έκαμε η εταιρεία μα τον, τον εγκρίνουμε. Και έχουμε αυτό το δικαίωμα να μην εγκρίνουμε κάποιο σχεδιασμό που κάνει η εταιρεία και να υποβάλουμε σχόλια στο σχεδιασμό. Το επίσημο σχέδιο τη κοινοπραξία για ανάπτυξη του κοιτάσματο αναμένεται να κατατεθεί αυτή την εβδομάδα. Το μεσημέρι, η Ισραηλινή νιου εταιρεία που συμμετέχει μαζί με την Chevron και τη Shell στην κοινοπραξία που έχει την άδεια εκμετάλλευση του Αφροδίτη, ανακοίνωσε ότι σύμφωνα με το πλάνο ανάπτυξη, το κοίτασμα πρόκειται να διασυνδεθεί με τι εγκαταστάσει παραγωγή φυσικού αερίου στο Ιτκούκ τη Αιγύπτου με υποθαλάσσιο αγωγό. Ενώ σύμφωνα με Ισραηλινά δημοσιεύματα, το μικρό όμορο κοίτασμα Ισάι θα πολυθεί σε εταιρεία που κατέχει άδεια εκμετάλλευση του Αφροδίτη. Απόλυτη ικανοποίηση από τα αποτελέσματα του εργαστηρίου που φιλοξενήθηκε στη Λευκοσία και στο οποίο συμμετείχαν εταιρείε που δραστηριοποιούνται στην Κυπριακή και Ισραηλινή ΑΟΣ, εξέφρασε ο Υπουργό Ενέργεια. Σε δηλώσει που ακολούθησαν την συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ο κ. Παπαναστασίου απέρριψε πληροφορίε για τον κίνδυνο να παραμείνουν ανεκμετάλλευτα τα κοιτάσματα που εντοπίστηκαν στι Κυπριακέ θάλασσε. Ανέφερε ότι υπάρχει ενδιαφέρον για την κατασκευή αγωγού μεταφορά φυσικού αερίου από το Ισραήλ στο Βασιλικό, το οποίο μπορεί και επίσημα να εκδηλωθεί το αμέσω επόμενο διάστημα. Υπάρχουν εταιρείε οι οποίε ενδιαφέρθησαν να δώσουν το φυσικό αέριο για αυτόν τον σκοπό. Οπότε ο πρώτη μα στόχο έχει επιτευχθεί. Ο δεύτερο μα στόχο, το οποίο πρέπει να θυμάστε σε προηγούμενε μου δηλώσει, ήταν Εφόσον οι υποδομέ αυτέ έχουν κάποιον κόστο, θα έπρεπε να δημιουργηθεί και μία εναλλακτική για αυτού του επενδυτέ, το οποίο θα ήταν η υγροποίηση φυσικού αερίου. Σύμφωνα με τον κύριο Παπαναστασίου, από τη στιγμή που θα ληφθεί η επενδυτική απόφαση, θα χρειαστούν 18 μήνε για την πόντιση του υποθαλάσσιου αγωγού.